Χαίρετε φίλε και φίλοι, είναι μεσημεριανέ ειδήσει του Omnia TV. Έντονα είναι τα σημάδια διαπλοκή στην υπόθεση τη αποκομιδή των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου από ιδιώτε, καθώ συνεχίζεται η κινητοποίηση των εργαζομένων στη ΣΟΤΑ. Ο διευθυντή του γραφείου του Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη, που είχε διατελέσει στέλεχο του, ομίλου, του ομίλου Πόμπολα, φέρεται να έχει διασυνδέσει με την εταιρεία Χελεσί. Η Περμέ, άλλη εταιρεία που είχε αναλάβει την αποκομιδή, σχετίζεται μετοχικά με τον όμιλο Μπόμπολα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ αναφέρθηκαν από τον Περιφερειάρχη Αττικής πέντε εταιρείε, δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα μόνο των τριών. Όσον αφορά στην προσφυγή του Δήμου Αθηναίων στο Πρωτοδικείο Αθήνα, προκειμένου να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία τη ΠΟΕΟΤΑ, η πρόεδρο του δικαστηρίου κατέθεσε, κατέθεσε αίτημα αυτοεξαίρεση. Στα 48-ωρη-γενική πανελλαδική απεργία που ξεκινά μεθαύριο Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί από την ΓΕΣΕ, την ΑΔΔΔΕ και την ΟΤΟΕ. Κλείνουν τα καταστήματά του την Τετάρτη και οι έμποροι, ενώ κλειστά θα είναι ακόμα και τα περίπτερα. Σήμερα παραμένουν δεμένα και τα πλοία στα λιμάνια τη χώρα, καθώ απεργούν ναυτεργάτε και μηχανικοί, ενώ επίση ακινητοποιημένα είναι τα τρένα του ΟΣΕ και ο προαστιακό. Επίθεση σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη μονάδα καυσίμων τη αεροπορία στον Αλίαρτο. Δύο άτομα ακινητοποίησαν το φρουρό και το αφαίρεσαν το G3 μαζί με μια γεμιστήρα. Συνέντευξη τύπου πραγματοποίηση στην Βρυτανία ή δικτύωση συλλόγων διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, καταδεικνύοντα τα προβλήματα που δημιουργεί ο νόμο πλαίσιο για τα ΑΕΗ ΕΕ και τονίζοντα τη βούληση των πανεπιστημιακών να μην εφαρμοστεί. Όπω χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση μεταξύ φοιτητών και τη πλειοψηφία των πανεπιστημιακών, ενώ τονίστηκε ότι το Πανεπιστήμιο βράζει και ότι η μη συνέχιση των καταλήψεων δεν σημαίνει εκκινησία. Επιθέσεις σημειώθηκαν κατά ιδιωτικών απορριμματοφόρων που πραγματοποιούν αποκομιδή σκουπιδιών, σπάζοντας, σπάζοντας την απεργία των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, περίπου 50 άτομα επιτέθηκαν με μολότοφ σε ιδιωτικό απορριμματοφόρο στη λεωφόρο Κίμη στη Νέα Ιωνία, γύρω στις 11.30 το πρωί. Σε άλλη επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, έγινε μία προσαγωγή. Υποκατάληψη από καταναλωτέ ιδεοί στην Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Στο κτίριο τη ΔΕΗ, στην Αγία Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται καταναλωτές, οι αγαρακτισμένοι του Λευκού Πύργου και οι απλοί πολίτες, αντιδρώντες στο νέο χαράτσι και θέλοντας να πραγματοποιήσουν συμπολική κατάληψη στο κτίριο. Η ΕΜΕΝΗ, πύρ κατά διαδηλωτών, τέσσερι νεκροί. Δυνάμεις πιστές στον πρόεδρο της Ινεμένης, Αλή Ανάσ, κοτόνοντας τέσσερις και τραυματίζοντας πολλούς Σάλεχ, άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών στην πρωτεύουσα της χώρας Σανάα, σκοτώνοντας τέσσερις και τραυματίζοντας πολλούς άλλους. Μεταδίδουν ξένα είδη σε πρακτορία, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες. Χθες έπεσαν νεκροί από πυρά δυνάμενων πιστών στον Αλή Αμπδουλάχ Σάλεχ άλλοι 12 διαδηλωτές. Στου Ιταλού Αναρχικού στρέφει τι ερευνέ τη η Ιταλική αστυνομία έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν στι διαδηλώσει τη 15η Οκτωβρίου, σύμφωνα με δηλώσει αξιωματικού τη. Την αστυνομική καταστολή υποστήριξε και ο Ιταλό Υφυπουργό Εσωτερικών. Αυτέ ήταν οι μεσημεριανέ ειδήσει του Όμνια TV. Ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σα. Καλό σα απόγευμα.